Και επέβαλεν ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και ύπνωσε. Και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής. Και οκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν ειν έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Παρατηρούμε, παιδιά, ότι αφού ο Αδάμ εσυνειδητοποίησε την μοναδικότητά του μέσα στον Παράδεισον, ότι δεν υπήρχε ανάμεσα στα ζώα τα οποία του έφερε ο Θεός δια να τα ονοματίσει κάποιο που να του ομοιάζει, τότε γεννήθηκε εις αυτόν το αίσθημα της μοναξιάς και ακόμα και η επιθυμία μιας κοινωνίας, διότι αισθάνεται ότι με ποιον θα έκανε συντροφιά. Ήταν τελείως μόνος του. Και έρχεται τώρα κατά τρόπον ψυχολογικότατον ο Θεός για να δώσει στον Αδάμ ό,τι θα αισθάνεται ότι του έλειπε, δηλαδή μία συντροφιά. Και εμπροκειμένου, εδώ τώρα η συντροφιά που ο Θεός θα δώσει στον Αδάμ δεν είναι παρά η δημιουργία της Εύας. Βέβαια, η σοφία του Θεού έπρεπε να δημιουργήσει την Εύα κατά τρόπο που να είναι συγγενής με τον Αδάμ. Δηλαδή, έπρεπε η γυναίκα να εξαχθεί από τον Αδάμ, να βγει από τον Αδάμ, διότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ να δημιουργηθεί μία ύπαρξη που να μην έχει μία συγγένεια με τον άνθρωπο, τον Αδάμ, ο οποίος θα ήθελε να έχει πλάι του ό,τι είναι και ο ίδιος. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός μέσα στη σοφία του δημιουργεί την Εύα με τον τρόπο που μας διηγείται η Αγία Γραφή. Για να δούμε πως έγινε. Λέγει ότι επέβαλε ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και ύπνωσε. Του επέβαλε έκσταση και κοιμήθηκε ο Αδάμ. Και έλαβε μία των πλευρών αυτού και πήρε μία από την πλευρά, από τις πλευρές του, και το μέρος εκείνο το γέμισε με σάρκα και έκτισε, οκοδόμησε, δημιούργησε ο Θεός αυτήν την πλευρά την οποία πήρε από τον Αδάμ και την έκανε γυναίκα και την οδήγησε προς τον Αδάμ και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι θα έπρεπε, όπως σας είπα, να βγει από τον Αδάμ, όπως μας το λέγει εδώ, αλλά πως θα έβγαινε από τον Αδάμ αυτό το καινούριο δημιούργημα? Δεν θα δημιουργούσε πόνον? Αναφυσβήτητα ναι. Εάν λοιπόν επιχειρείτο να βγει από τον Αδάμ η Εύα και προκαλούσε πόνο όταν την έβλεπε ο Αδάμ, θα μισούσε αυτό το δημιούργημα, γιατί του δημιούργησε πόνον. Εάν πάλι την έβγαζε από τον Αδάμ την Εύα ο Θεός ανώδυνα, χωρίς να πονέσει, τότε θα δημιουργεί το αίσθημα ότι η Εύα δεν είναι από τον Αδάμ, αλλά ότι είναι, ότι βγήκε κατά φαντασία από τον Αδάμ. Δηλαδή δεν θα έχει την αίσθηση ότι είναι από τον εαυτόν του αυτή η καινούρια ύπαρξη. Έπρεπε λοιπόν ούτε το ένα να συμβεί, ούτε το ανώδυνο, ούτε το επώδυνο. Έπρεπε να γίνει κάτι. Και σε αυτό το κάτι έρχεται ο Θεός να επιβάλλει εις τον Αδάμ έκσταση. Τι είναι αυτή η έκσταση? Είναι μια κατάσταση ύπνου, αλλά κατά τη διάρκεια όμως αυτής της καταστάσεως του ύπνου ο Αδάμ φαίνεται ότι είχε μία συνείδηση του εαυτού του, ή τουλάχιστον συνείδηση του τι έγινε το γύρω του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, το ότι διατηρούσε μία αυτοσυνειδησία,
διότι όταν είδε την Εύα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, προσεχώς θα το πούμε αυτό, είπε: αυτή είναι από τα οστά μου και από τη σάρκα μου. Βέω σας έλεγα ότι ο Αδάμ είναι προφήτης, αλλά δεν προφητεύει μόνον απλώς, αλλά φαίνεται ότι έχει και μία αίσθηση, διότι δεν είχε την εμπειρία εκείνη την οποία μπορούμε να έχουμε σήμερα εμείς, να ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος κατάγεται από μας. Έχουμε ένα μωρό, μια μάνα έχει ένα μωρό, ένα νήπιο, το γέννησε. Όταν γεννάει μια μάνα ένα μωρό, ξέρει πούθε και πώς έρχεται. Τότε δεν υπήρχε καμία εμπειρία στα θέματα αυτά, καμία γνώση, και εξάλλου η δημιουργία της Εύας δεν ήταν όπως ακριβώς γεννιέται ένα παιδί, ήταν ιδιότυπος δημιουργία. Συνεπώς δεν μειώνει την προφητικότητα του Αδάμ το γεγονός ότι ο Αδάμ μπορούσε να έχει μία συνείδηση, μία συνέστηση του τι γίνεται γύρω του, ότι δηλαδή τελικά αφαιρείται από τον εαυτόν του ένα μέρος από την ύπαρξή του για να δημιουργηθεί μία καινούρια ύπαρξη. Ωστόσο, σε αυτό που προέβη ο Θεός, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι ήταν η πρώτη εγχείρηση που έγινε στον άνθρωπο, διότι ακριβώς έγινε μία εγχείρηση. Λέγει το Ιερό Κείμενο: και έλαβε μία των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής. Δηλαδή ένα αληθινό θαύμα είναι η δημιουργία της γυναικός και ένα μυστήριο ανεξήγητο, ανερμήνευτο. Πώς ακριβώς η Εύα δημιουργήθηκε από τον Αδάμ? Σημειώσατε ότι δεν πήρε, όπως σήμερα θα παίρναμε εγχειρητικά, ένα μέρος από ένα ανθρώπινο σώμα, το οποίο θα ήταν ναι μεν σε εκείνον που ανήκει, αλλά πώς να το φτιάξεις αυτό άνθρωπο? Μυστήριο. Και το σημαντικότερο από όλα είναι το εξής, ότι αυτό που πήρε ο Θεός δεν ήταν απλώς μια υπόθεση ενός τεμαχίου σαρκός, αλλά η Εύα είχε και ψυχή. Ενώ ξέρουμε ότι η μεν ψυχή είναι διάχυτη στο σώμα, είναι διάχυτη, και μάλιστα κατά τον Μέγαν Αθανάσιον, δεν περιέχει το σώμα την ψυχή, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα. Δηλαδή τρόπον τίνα, δεν είναι το σκεύος της ψυχής το σώμα, αλλά το σκεύος, το σκεύος του σώματος είναι η ψυχή. Πώς λοιπόν αυτό το μέρος του ανθρωπίνου σώματος, του Αδάμου, μπορούσε να έχει ψυχή τελεία και πλήρη? Βέβαια δεν είναι λιγότερο θαύμα το να έχουμε τη δημιουργία του κάθε ανθρώπου. Πάρτε έναν άνθρωπο σήμερα, έναν άνθρωπο. Πώς αυτός μπορεί να έχει, αφού πήρε σάρκα από τη μάνα του και τον πατέρα του, πώς μπορεί να έχει αυτοτέλεια, από τους γονείς του να μην αφαιρέθηκε τίποτε προπαντός από την ψυχή, και να έχει ψυχή, προσωπικότητα, πλήρη προσωπικότητα? Είναι πραγματικά ένα βαθύ μυστήριο, ένα θαύμα. Θαύμα είναι, παιδιά, η δημιουργία του Αδάμ από το χώμα. Θαύμα είναι η δημιουργία της Εύας από τον Αδάμ. Θαύμα είναι και η δημιουργία του Καΐν, όταν πια αυτοί οι δυο θα αποτελέσουν την συζυγία για να δημιουργηθεί ο Καΐν, το πρώτο τους παιδί. Είναι θαύμα. Έχουμε τρεις ανθρώπους με τρεις διαφορετικές δημιουργικές πράξεις, αλλά έχουμε και μία τετάρτη δημιουργική πράξη. Είναι η γέννηση του Ιησού Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εκ της Παρθένου Μαρίας,
και συνεπώς δεν μοιάζει η γέννησή του με τις γεννήσεις των άλλων ανθρώπων. Εδώ θα λέγαμε ότι όπως ακριβώς ο Αδάμ δημιουργήθηκε από την παρθένων γη, εξήλθε φυσικά με την επέμβαση του Θεού από την παρθένων γη. Γιατί λέγεται παρθένος? Δεν είχε ακόμη δώσει τίποτε. Έτσι λογίζεται παρθένος η γη. Κατά τον ίδιο τρόπο ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, εκείνος ο οποίος θα εδιόρθωνε τον παλαιόν Αδάμ στην πτώση του και θα του εχάριζε ξανά τον παράδεισο χανοντάς τον ο Αδάμ με την παρακοή του, γεννιέται από την παρθένων Μαρία. Δηλαδή η γέννηση του παλαιού Αδάμ και του νέου Αδάμ έχει μια αντιστοιχία. Η μία με την άλλη γέννηση υπάρχει μια αντιστοιχία. Συνεπώς έχουμε τέσσερα είδη δημιουργίας εδώ. Όταν ο άγγελος επισκέφθη την Θεοτόκον και εκείνη ρωτά πώς είναι δυνατόν να μου συμβεί αυτό, εκείνος της είπε: θα σε επισκεφθεί και θα σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο και θα δημιουργηθεί, δηλαδή θα γεννήσεις, θα συλλάβεις με την ανθρωπίνη πια φύση τον Υιό του Θεού, ο οποίος προϋπάρχει, είναι ο προαιώνιος Θεός, αλλά δια να πάρει την ανθρωπίνη φύση, αυτή η ανθρωπίνη φύση στην πληρότητά της και σαν σώμα και σαν ψυχή θα προσληφθεί από σένα με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Μυστήριο. Πραγματικά βαθιά μυστήρια είναι όλα αυτά. Και συνεχίζει και λέγει εδώ: και οκοδόμησε ο Θεός την πλευράν, ειν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Μας καταπλήσει η διαδικασία. Πώς ο Θεός δημιουργεί την Εύα? Πρώτα τον υπνώνει. Μετά λαβαίνει μία του πλευρά, το μέρος εκείνο από το οποίο επήρε την πλευρά το αναπληρώνει με σάρκα. Εκείνη την πλευρά που πήρε ο Θεός την αφαιρεθήσα, την οικοδομή τη φτιάχνει, μία πρώτη ύλη δηλαδή, μία πρώτη ύλη όχι εκ της γης, ως προς τη γη έμεσα, ως προς τον Αδάμ άμεσα, οικοδομεί την γυναίκα. Αυτή η διαδικασία μας εκπλήσει πραγματικά. Θα είχε πολλά αυτή η διαδικασία να μας πει, πάρα πολλά θα είχε να μας πει. Ωστόσο, για να δούμε τι σημαίνει αυτή η πράξη του Θεού που έκανε να πάρει ένα μέρος από τον Αδάμ και να δημιουργήσει την Εύα. Πρώτα σημαίνει το στενό σύνδεσμο που θα έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, ο Αδάμ και η Εύα. Πόσο στενός μπορεί να είναι αυτός ο σύνδεσμος? Τόσο ώστε να θεωρούνται και να είναι ομοούσιοι, δηλαδή να είναι μία η ουσία. Εδώ είναι το καταπληκτικό, το γιατί ο Θεός δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο την Εύα και δεν την έκανε όπως έκανε τον Αδάμ, να πάρει πάλι χώμα από τη γη, να φυσήσει, να της δώσει πνοή ζωής. Όχι, δια να είναι ομοούσιοι ο άνδρας με την γυναίκα. Θα μου πείτε, δε θα ήσαν ομοούσιοι μέσω των στοιχείων της φύσεως της γης, των στοιχείων που αποτελείται η ύπαρξή μας? Ναι, από τα στοιχεία αυτά έκανε και τα ζώα ο Θεός. Έκανε και τα ζώα. Και αν έπαιρνε από την φύση, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άμεσα ομοούσιος η γυναίκα με τον άνδρα. Ενώ τώρα παίρνοντας από την ίδια του τη ζώσα ύλη, από τη ζώσα ύπαρξή του, καθιστά την γυναίκα ομοούσιον. Τι θα πει ομοούσιος?
Εδώ αμέσως βλέπουμε, αμέσως βλέπουμε μια εικόνα, την εικόνα του ομοουσίου του Θεού. Όπως ξέρετε, το δόγμα της Αγίας Τριάδος είναι ότι έχουμε μία ουσία, τρία πρόσωπα. Εδώ η γυναίκα με τον Αδάμ αποτελούν μία ουσία. Λίγο αργότερα θα κάνουν τον Κάιν και θα πει ο Αδάμ ότι ο Κάιν είναι, θα το πει η Εύα, ότι, και ο Αδάμ, συγγνώμη, ο Αδάμ, ότι είναι από την ιδέα μου. Δηλαδή, ό,τι είμαι εγώ είναι και ο Κάιν. Η Εύα θα πει εκ της άμυνα άνθρωπον εκ του Θεού, δια του Θεού. Απέκτησα άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού. Ο Κάιν, όταν θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, ο τρίτος δημιουργικός τρόπος, θα είναι ομοούσιος και με τον πατέρα του και με τη μητέρα του. Εδώ έχουμε την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Εικόνα, δηλαδή μία ουσία, τρία πρόσωπα. Βεβαίως οι άνθρωποι θα γίνονται πολλοί, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τούτο, ότι έχουμε το πολυπρόσωπο και το ομοούσιο. Και στην Αγία Τριάδα έχουμε το πολυπρόσωπο, τρία δηλαδή τα πρόσωπα, και τη μία ουσία. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι θα πει ότι εγώ είμαι ομοούσιος, εγώ που σας ομιλώ αυτή τη στιγμή, ότι είμαι ομοούσιος με σας και μόνο το ανθρώπινο γένος, όσοι υπήρξαν πάνω στη γη, όσοι υπάρχουν και όσοι θα υπάρξουν, αυτό πρέπει να γεμίσει τον άνθρωπο από έναν ενθουσιασμό, από μία σκέψη βαθιά. Πρέπει να τον κάνει να αλλάξει στάση ακόμη απέναντι στους ανθρώπους. Έχω πει ένα παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές, αλλά επειδή με είχε εντυπωσιάσει, καθαρά της εμπειρίας μου παράδειγμα, θα σας το πω και εσάς. Ίσως να το έχω πει και σε εσάς σε παλιότερα χρόνια. Όπως ξέρετε, σήμερα βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σαν να είναι ξένος. Σαν να είναι ξένος. Δηλαδή δεν είναι δικός μας άνθρωπος, είναι άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Του κλείνουμε την πόρτα, δεν του μιλάμε. Μαλώνουμε μαζί του, τσακωνόμαστε, του παίρνουμε τα χρήματα, την περιουσία του. Τον αδικούμε. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει και στους ανθρώπους, δυστυχώς υπάρχει. Όταν κάποτε ανακαλύψουμε ότι άλλος άνθρωπος είναι κάτι άλλο, δεν είναι αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα, τότε θα αλλάξουμε στάση. Μια μέρα λοιπόν ήμουνα στο λεωφορείο και καθόμουν σε μια θέση. Κάποια στιγμή αντελήφθηκα ότι αυτός που καθόταν μπροστά μου, μπροστά από μένα, είχε, μη γελάσετε, είχε αυτιά όπως είχα και εγώ. Γιατί τα αυτιά του έβλεπα, ήταν γυρισμένος δηλαδή το κεφάλι του πίσω, τα αυτιά του έβλεπα, ότι είχε αυτιά σαν τα δικά μου. Ξέρετε πόσο συγκλονίστηκα. Εκείνη τη στιγμή έκανα μια από τις πιο μεγάλες μου ανακαλύψεις στη ζωή μου. Ποια ήταν η ανακαλύψή μου? Ότι αυτός που είναι μπροστά είναι ό,τι είμαι εγώ. Τρόμαξα. Πω, λέγω. Ώστε λοιπόν έχουμε την ίδια ουσία. Είναι θέμα ανακαλύψεως. Εγώ τώρα σας το είπα αυτό, Δεν είναι αρκετό που το ακούσατε. Με το να σας το πω, είναι απλώς ένας τρόπος να σας δώσω ένα κλειδί, να ανοίξετε μια πόρτα. Όπως ακριβώς και όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν θα μάθουμε τις αλήθειες Αγίας Γραφής μόνο εάν διαβάσουμε. Το διάβασμα είναι ένα κλειδί, είναι ένα άνοιγμα. Πότε θα μάθουμε εκείνα τα οποία, αφού πήραμε το κλειδί, πρέπει τώρα να κατακτήσουμε? Με την προσωπική μας εμπειρία, με την προσωπική μας ανακάλυψη. Όπως το μικρό παιδί αρχίζει να ανακαλύπτει μετά από τα 5-6 του χρόνια, αρχίζει να ανακαλύπτει το σώμα του. Έτσι μας λέγει η ψυχολογία, και αρχίζει να το
να το βλέπει, να το επεξεργάζεται, να το... αρχίζει δηλαδή να ανακαλύπτει το σώμα του. Όταν γίνει 12-13 χρονών, αρχίζει να ανακαλύπτει το εγώ του, δηλαδή την ψυχή του. Αυτό είναι μια εμπειρία. Δεν θα πούμε στο παιδί κάτι να διαβάσεις, να ανακαλύψεις το σώμα σου, κάτι να διαβάσεις, να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Είναι μια εμπειρία. Αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος να ανακαλύπτει κάτι. Αυτό το κάτι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι, αν κάποτε ανακαλύψουμε ότι ο άνθρωπος είναι ομοούζιος με τους άλλους ανθρώπους, αυτό, παιδιά, αυτόματα θα αλλάξει τη στάση μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Τότε, αν μου επιτρέπετε να σας πω, την παραβολή του καλού Σαμαρίτου θα την καταλάβουμε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Τότε, αν πάω στο νοσοκομείο, είμαι γιατρός, είμαι νοσοκόμος, ή όπως εσείς, κάποιος μπορεί να γίνεται ενδεχομένως αδελφός νοσοκόμες, ξέρετε πως θα βλέπετε τον ασθενή? Αλλιώτικα. Πολύ αλλιώτικα. Πολύ αλλιώτικα. Θα έλεγα, θα συγκλονίζεστε. Μπορεί βέβαια ο άλλος άνθρωπος να μας κουράζει. Θυμάμαι μια εικόνα. Ένα παιδί σηκώνει ένα άλλο παιδί και λέγει: είναι βαρύς, αλλά είναι αδελφός μου. Είναι αδελφός μου. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπορεί ο άλλος να είναι βαρύς με τις ιδιοτροπίες του, γιατί έχει πρόσωπο. Είμαστε ομοούσιοι και ταυτόχρονα είναι πρόσωπο, ένας κλειστός κόσμος. Αλλά και έχει δηλαδή κάτι που είναι κάτι διαφορετικό τώρα από μένα ως προς τα πρόσωπα. Αλλά όμως θα τον ανεχθώ, θα τον αγαπήσω, γιατί όπως σας εξήγησα, είναι της ίδιας ουσίας με μένα. Αν με ρωτήσετε τι θα πει ένα ανθρώπις που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, λέμε Χριστούγεννα, αν με ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό, θα σας έλεγα: η ουσία του Θεού, η ουσία του Θεού, η αναφής, η άπιαστη, η ακατανόητη, η ουσία του Θεού, η εντελώς άγνωστη, όχι στους ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους, και όχι τώρα αλλά πάντοτε εκεί στους αιώνας θα είναι πάντα άγνωστη η ουσία του Θεού. Θέλησε να πλησιάσει πιο κοντά τη δημιουργία, τη δική της δημιουργία, η ουσία του Θεού, ο Θεός, και θέλησε να πλησιάσει τους ανθρώπους. Και τι έκανε? Επήρε την ανθρώπινη ουσία. Αυτό θα πει ένα ανθρώπις. Αυτό θα πει Χριστούγεννα. Πήρε τη δική μας ουσία. Λέει μια φράση ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή: έμαθε ανθόν έπαθε. Τι έμαθε? Αυτό που είναι η ανθρωπίνη φύση. Από πού το έμαθε? Από ό,τι έπαθε. Πείνασε, λείψασε, πόνεσε, γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο Θεός έχει τη γνώση των δημιουργημάτων του, αλλά η γνώση αυτή δεν είναι εμπειρική, είναι ψηλή, το ψημεγιώτα. Από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αποκτάει και την εμπειρία της ανθρωπίνης φύσεως. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Αυτό λέγεται Χριστούγεννα. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Είναι μεγάλο πράγμα. Ο Θεός λοιπόν έκανε τον Αδάμ, έκανε την Εύα να είναι ομοούσιος με τον Αδάμ. Ένα δεύτερο σημείο, γιατί ο Θεός παίρνει από τον Αδάμ την Εύα? Για να σταθεί ο Αδάμ και η Εύα, οι δυο τους ως ζεύγος, η μοναδική πηγή της ανθρωπότητος. Όλοι οι άνθρωποι που θα δημιουργηθούν να κατάγονται από τον Αδάμ και την Εύα. Να μην υπάρχει δηλαδή άλλο ζεύγος. Να μην υπάρχει άλλη πηγή. Αυτό είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Και έρχεται μάλιστα να στραφεί εναντίον κάποιων θεωριών που έχουν τελευταία κυκλοφορήσει και δεν εξυπηρετούν παρά κάποιους σκοτεινούς σκοπούς, πραγματικά. Που λένε οι θεωρίες αυτές ότι οι άνθρωποι κατάγονται από διαφορετικά ζεύγη. Το ότι ο κάθε άνθρωπος κατάγεται από ένα ζεύγος ανθρώπων
δεν θέλει απόδειξη, αυτό είναι φανερό. Αλλά πώς θα εξηγήσουμε την παρουσία των μαύρων, των κιτρίνων και των λευκών? Να πάρω τις τρεις μεγάλες αυτές φυλές. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρία ζεύγη, αν όχι περισσότερα ζεύγη. Ένα ζεύγος λευκών, ένα ζεύγος μαύρων, ένα ζεύγος κιτρίνων. Και συνεπώς δεν υπάρχει ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Και γιατί λέτε το υποστηρίζουν αυτό? Για λόγους φυλετικών διακρίσεων. Ταλέποροι που είμαστε, αλήθεια. Για να διατηρούμε τις φυλετικές μας διακρίσεις, για να στρεφόμεθα εναντίον θερυπήν των μαύρων, να επιμένουμε και να λέμε ότι οι μαύροι θα μας υπηρετούν, ότι δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι κάτι κατώτερο από μας, είναι τέλος πάντων από άλλο ζεύγος. Τι πράγματα είναι αυτά? Φοβερό, παιδιά. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, εξ ενός αίματος, λέει στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, στην Αθήνα, εξ ενός αίματος επίησεν ο Θεός παν έθνος ανθρώπων. Από ένα αίμα. Και αυτό το ένα αίμα είναι ο Αδάμ και η Εύα. Ξέρετε λοιπόν τι θα πει ότι η αναφορά όλων των ανθρώπων είναι στον Αδάμ και την Εύα? Ύστερα μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικά ποικίλα. Άλλο αν ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς δημιουργήθηκαν τα χαρακτηριστικά αυτά. Το να είναι ο άλλος μαύρος ή κίτρινος, να έχει τα μάτια του μικρά, να τα έχει λοξά, τι σημασία έχει αυτό? Δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Απόδειξη ότι η επιμειξία των φυλών δίνει πάλι ανθρώπους. Διότι αν ήταν κάτι διαφορετικό, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία επιμειξία αυτών των τριών φυλών. Άρα ο Αδάμ και η Εύα είναι η μοναδική πηγή της ανθρωπότητας. Να το ενθυμίστε αυτό και να το ξέρετε. Αλλά εφόσον είναι ομοούσιοι ο Αδάμ και η Εύα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να έχουν όλοι και μία κοινή καρδιά. Τώρα αυτή η κοινή καρδιά δεν θα είναι με την έννοια της ουσίας, αλλά με την έννοια την ηθική, την πνευματική έννοια. Όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης, ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Τι ωραίο πράγμα. Στο πρώτο κήρυγμα πίστεψαν 3.000 άνθρωποι. Στο δεύτερο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου πίστεψαν 2.000 άνθρωποι. Αμέσως έχουμε 5.000 πιστούς. Αυτοί οι 5.000 άνθρωποι, κατά φύση, καταγόμενοι όλοι από τον Αδάμ και την Εύα, έχουν την ίδια ουσία, αλλά δεν έχουν το ίδιο φρόνημα, δεν έχουν την ίδια καρδιά, δεν φρονούσαν ο ένας με τον άλλον το ίδιο πράγμα. Έρχεται τώρα κάτι άλλο να μπει μέσα στη ζωή τους, η παρουσία του Αγίου Τριαδικού Θεού, και τους μεταμορφώνει και τους κάνει τι τώρα? Να έχουν και την ίδια καρδιά. Του πλήθους των πιστεψάντων είναι ή το η ψυχή και η καρδία μία. Τι ωραία. Δηλαδή με άλλα λόγια, από τη φύση μας έχουμε το ομοούσιον, αλλά από την προαίρεσή μας έχουμε τη μία καρδιά. Και σε τούτο μας βοηθά η δευτέρα πλάση μας. Και η δευτέρα πλάση μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το Ευαγγέλιο να έχουμε όλοι την ίδια καρδιά. Έχουμε το φαινόμενο, άραγε σπάνιο να είναι, ερωτώ εσάς. Έχουμε το φαινόμενο, ξαναλέγω, άραγε σπάνιο να είναι, δύο σύζυγοι να μαλώνουν? Τι λέτε? Σπάνιο φαινόμενο, δύο σύζυγοι να μαλώνουν. Αν δεν είναι σπάνιο, σπάνιο είναι το αντίθετο. Πώς συμβαίνει αυτό? Και έσονται οι δύο εις σάρκα μία, θα πει ο Αδάμ, όταν θα προφητεύσει για το μέλλον τι θα συμβεί με τον γάμο. Απλούστατα, διατηρούμε το ομοούσιο, αλλά δεν διατηρούμε την ίδια καρδιά, το ίδιο φρόνημα
Δηλαδή δεν ζούμε μέσα στο Ευαγγέλιο, δεν ζούμε μέσα εις τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτό το καινούριο πλάσμα, αυτή η καινούρια ύπαρξη, η γυναίκα, τι θέση θα είχε έναντι του Αδάμ? Τι θέση θα είχε? Αυτό θα μας το πει από ποιο μέρος ο Θεός πήρε ύλη. Τη λέξη ύλη τη βάζω εντός εισαγωγικών. Από πού πήρε ύλη ο Θεός από τον Αδάμ για να φτιάξει τη γυναίκα? Από πού πήρε αλήθεια? Επήρε από την πλευρά του. Εάν έπαιρνε από το κεφάλι του, αυτό θα σήμαινε ότι η γυναίκα θα ήταν αυθεντία εναντί του ανδρός, όπως από την πλευρά, από το κεφάλι λέγει του Διός, ξεπήδησε η θεά Αθηνά, η Σοφία του έδωσε μία μπαλταδιά, μία τσεκουριά λέγει ο ύφεστος, μαλώσανε, ποιος ξέρει, οι θεοί μαλώνανε φαίνεται τότε, στη φαντασία είναι των ανθρώπων, προσέξτε, δεν υπάρχουν θεοί, το λέω έτσι ηρωνικά αυτό φυσικά. Και του σπάσε το κεφάλι του Δία, ο ύφεστος, και όπως του χτύπησε το κεφάλι με το τσεκούρι, από εκεί πετάχτηκε η Αθηνά. Από πού βγήκε η Αθηνά? Δηλαδή η Σοφία, από το κεφάλι του Διός. Αν λοιπόν η Εύα ήταν παρμένη η ύλη της πάντα εντός εισαγωγικών, η λέξη ύλη, από το κεφάλι του Αδάμ, τότε θα ήταν εκείνη που θα αφεντούσε εις τον Αδάμ. Εάν πάλι ο Θεός έπαιρνε από τα πόδια του Αδάμ, τότε η γυναίκα θα ήταν, θα λέγαμε, η δούλη του ανδρός. Αν έπαιρνε, όπως λέγει ένας ερμηνευτής, από μπροστά από τον Αδάμ, τότε θα προηγείτο σε τιμή η Εύα. Αν έπαιρνε από την πλάτη του Αδάμ, δηλαδή από το πίσω μέρος του Αδάμ, τότε θα ήταν προπορευόμενος ο άνδρας. Ακούστε σοφία του Θεού. Επήρε από την πλευρά για να δείξει την αδελφότητα και την ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι ανακαλύψανε με τον ουμανισμό, με τον ανθρωπισμό την ισότητα των δύο φύλων? Πού είναι εκείνοι? Από την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής, παιδιά, από την πρώτη σελίδα έχουμε, τι έχουμε? Ότι ο Αδάμ και η Εύα έχουν ανάμεσά τους την αδελφότητα και την ισότητα. Εγώ θα έλεγα κάτι πολύ παραπάνω από εκείνο που λέγουν οι ουμανιστές, οι ανθρωπιστές. Δεν λογαριάζουν καν, γιατί δεν έχουν, δεν βλέπουν μπροστά τους, δεν έχουν το βιβλίο της Αποκαλύψεως να δουν ότι οι άνθρωποι νομοούσοι, όταν φτιάχνουν θεωρίες και λέγουν από άλλο ζεύγος κατάγεσαι εσύ και από άλλο ζεύγος κατάγεται ο άλλος, πόσο υστερεί ο ανθρωπισμός. Και μετά τι λέγει? Ότι τα ανακαλύπτει εκείνος. Να η Αγία Γραφή. Βλέπετε πως μας τα αποκαλύπτει αυτά η Αγία Γραφή? Και είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε τον χριστιανισμό και να πούμε ότι ο χριστιανισμός στρέφεται εναντίον της γυναικός. Στρέφεται εναντίον της γυναικός. Μόνο εκείνος που δεν διάβασε Αγία Γραφή μπορεί να το λέγει αυτό. Ακόμη και στον αρχαίο κόσμο, στην Παλαιά Διαθήκη, δεν μιλώ για την Καινή, βλέπουμε τη γυναίκα μέσα στο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, να έχει μία πλεονεκτική θέση. Αλλά και κάτι ακόμη. Όλη αυτή η μυστηριώδης διαδικασία έχει κάτι το μεγαλειώδες, αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχει αποτελεί, δηλαδή η δημιουργία της γυναίκας από τον άνδρα, μια ασυγκρίτως μυστηριώδεστέρα και μεγαλειώδεστέρα πραγματικότητα που θα δημιουργάζεται αργότερα ο Θεός. Ποια είναι αυτή? Η ενανθρώπιση του Υιού του. Δηλαδή, το ότι βγήκε η γυναίκα η Εύα από τον Αδάμ
ή το ένα προανάκρουσμα και μία εικόνα του ότι αυτό θα το επανελάμβανε ο Θεός, το πρωτότυπο πλέον. Διότι αυτό που συνέβη στον Αδάμ και την Εύα ήταν εικόνα, σας είπα, προανάκρουσμα. Ναι, στο σχέδιο του Θεού ήταν, παιδιά. Τι ακριβώς? Να βγει από την πλευρά του ενανθρωπίσαντος Υιού του η καινούργια Εύα. Ποια? Η Εκκλησία. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Ότε γάρ ως αμνός εσφαγιάστη ο Χριστός, τότε αυτήν την Εκκλησία το οικείο αίμα τη ενυμφεύσατο. Όταν λέγει ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου εσφαγιάστηκε, εσταυρώθηκε, τότε με το δικό του το αίμα ενυμφεύθη την Εκκλησία. Πώς την ενυμφεύθη? Ακούστε. Ως περγάρ του Αδάμ καθεύδοντος διεπλάστη η γηνή τι της πλευράς αφαιρέσει, ούτω και το Χριστό εν το σταυρό εκουσίως δια θανάτου υπνώσαντι τη εκφύση του εκ της πλευράς αίματος η Εκκλησία συστάσα το τι θέντι δι μας ήρμοστε. Όπως έπεσε σε ύπνο ο Αδάμ και από εκεί έβγαλε ο Θεός την Εύα, κατά παρόμοιο τρόπο ο Χριστός έπεσε σε ύπνο. Ποιος είναι αυτός ο ύπνος του? Ο θάνατός του επάνω εις των σταυρών. Ελοχίστη και από εδώ ξεπίδησε από την πλευρά του. Ξεπίδησε η νύμφη του Εκκλησία, αίμα και είδο. Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα δυο που συνιστούν το σώμα του, που συνιστούν την ύπαρξη τη δική του, το σώμα του, την Εκκλησία. Από εκεί ξεπίδησε η Εκκλησία, από την πλευρά του υπνώτοντος, του κοιμωμένου Χριστού επάνω εις τον Σταυρόν. Είναι μεγαλειώδες. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, σας βεβαιώνω ότι αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Το ότι η νύμφη Εκκλησία βγαίνει από την πλευρά του Χριστού. Το άλλο μυστήριο, η δημιουργία της Εύας από τον Αδάμ, είναι εικόνα τούτου του μεγάλου μυστηρίου. Είναι εικόνα. Αλλά πρέπει αυτή η εικόνα να διατηρείται παντού και πάντα, προπαντός μέσα στο γάμο. Ακούσατε το αυτό, παιδιά? Μέσα στο γάμο, μέσα στο γάμο, να έχουν ειρήνη και αγάπη οι σύζυγοι, να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον τι σχέση έχουν ανάμεσά τους, δια να φανερώνουν ανά πάσα στιγμή το μεγάλο μυστήριο Χριστού και Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο. Γι' αυτό η νυχία είναι βαρύ αμάρτημα, γιατί προσβάλλει αυτό το μυστήριο. Ποιο? Χριστού και Εκκλησίας. Και εκ δευτέρου προσβάλλει το μυστήριο του γάμου των δύο ανθρώπων. Πολύ μεγάλα πράγματα αυτά. Αν κάποτε μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε, να τα καταλάβουμε, τότε, παιδιά, όπως σας είπα και προηγουμένως, η στάση μας σε όλα αυτά θα είναι πολύ διαφορετική. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας βοηθήσει σε όλα αυτά, να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, να πάρουμε στάση. Και τώρα, τελειώνοντας το σημερινό μας θέμα και επανερχόμενοι πρωτα ο Θεός στις 8 Ιανουαρίου, 8 Ιανουαρίου πρώτα ο Θεός, θα ήθελα να σας έλεγα, μόνο στα πολύ λίγα λεπτά που υπάρχουν, να σας έλεγα ότι και με το σημερινό μάθημά μας, όπως και με τα προηγούμενα μαθήματά μας, να είχατε την ευκαιρία, την αφορμή να βαθύνετε περισσότερο μέσα στο μυστήριο αυτό της αγάπης του Θεού. Πώς ο Θεός εργάζεται όλα αυτά μέσα στην ιστορία,
για να δείξει την αγάπη του. Μπορούσε ο Θεός να μας δημιουργήσει όπως ακριβώς ένας τεχνίτης φτιάχνει τα πιόνια ενός σκακιού. Δεν το κάνει αυτό, γιατί θέλει να δείξει και τη σοφία του, μα και την αγάπη του. Προπαντός την αγάπη του σε εκείνα που δημιουργεί. Γι' αυτό μας έκανε μεν ομοουσίους τους ανθρώπους, μας αναπλάθει με το σώμα του και το αίμα του, αποτελούντες εμείς την Εκκλησία το σώμα του, αλλά μας λέγει κάτι. Επειδή στέκεται μπροστά μας σαν σε πρόσωπα, διότι είναι ο δημιουργός μας, αλλά στέκεται μπροστά στα πρόσωπα των δημιουργημάτων του, κατά τρόπον που δείχνει τώρα το σεβασμό που έχει. Τι καταπληκτικό! Στην ελευθερία που μας έδωσε. Και τι μας λέγει? Ακούστε τι μας λέγει, παιδιά, ο Θεός: «Δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου, παιδί μου, την καρδιά σου». Θα μπορούσε να πει ο άνθρωπος: «Και δεν έχεις την δυνατότητα εσύ να την πάρεις την καρδιά μου?» Και η καρδιά εδώ είναι η έδρα της προσωπικότητας, είναι εδώ η ελευθερία. Και όμως, ενώ ο Θεός έχει όλη τη δύναμη, τι να μου πάρει την καρδιά, να με συντρίψει? Δεν το κάνει αυτό. Και έρχεται σαν επέτης έξω από την καρδιά μου και μου λέγει: «Δώσ' μου ιε συν καρδία, δώσ' μου, παιδί μου, την καρδιά σου». Αν τον ερωτήσουμε: «Και τι θα την κάνεις, Κύριε, την καρδιά μου, άμα σου τη δώσω?» Να σου πω τι θα την κάνω: «Φάτνη για να γεννηθώ». Εκεί μέσα θέλω να γεννηθώ, μέσα στην καρδιά σου, όπως κάποτε γεννήθηκα άπαξ όταν επήρα την ανθρωπινή φύση, μέσα σε μια φάτνη αλόγων. Και η καρδιά σου είναι ένας χώρος αλογίας, παθών δηλαδή, βρωμιάς, και θέλω να έρθω να γεννηθώ μέσα στην καρδιά σου για να την κάνω κατοικητήριό μου. Αυτό δεν θα το ήθελες? Ποιος από μας, παιδιά, όταν μπροστά σε αυτό το προσκλητήριο του Χριστού που μας κάνει για να κατοικήσει μέσα μας, θα του έλεγε: «Όχι, δεν σου δίνω την καρδιά μου»? Μόνο ο ανόητος άνθρωπος θα το έκανε αυτό. Γι' αυτό ας βαθύνουμε στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ας βαθύνουμε στο μυστήριο του ανθρώπου, πως έρχεται ο Θεός τον άνθρωπο κοντά και μένει υπέρ την ουσία του και γίνεται όμοιος με εμάς και μας συναναστρέφεται και μας ζητά μέσα στους αιώνες την αιωνία κοινωνία του και την αιωνία μετοχή του, λέγοντάς μας αυτό που σας είπα: «Δώσ' μου ιε συν καρδίαν». Ας είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε με όλη μας την καρδιά μας. Χρόνια πολλά. Καλές.